Δεν έγινε τελικά το δικαστήριο για τον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας ηλικιωμένου Βολιώτη, που είχε βάλει υποθήκη στην πρώτη κατοικία του στη Νέα Ιωνία για να βοηθήσει το γιο του να πάρει καταναλωτικό δάνειο 27.000 ευρώ για να κατασκευάσει το δικό του ξυλουργείο. Στον χώρο των δικαστηρίων συγκεντρώθηκαν αρκετοί Βολιώτες αλληλέγγυοι στον ηλικιωμένο, ενώ μετά και την αντίδραση και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, ο εκαθαριστής δεν προχώρησε στη διαδικασία και η υπόθεση δεν έφτασε στις δικαστικές αίθουσες. Σύμφωνα με τον γιο του ηλικιωμένου, ο ίδιος έλαβε καταναλωτικό δάνειο ύψους 27.000 ευρώ, που δεν μπόρεσε να πληρώσει και με τις προσαυξήσεις το ποσό έφτασε στις 51.000 ευρώ από την Τράπεζα Πρώτων, που εξαγοράστηκε από τη Eurobank. Πριν από το ειδοποιητήριο ότι το σπίτι εκπληστηριάζεται, ο ίδιος είπε ότι δεν δέχτηκε ενόχληση από την τράπεζα. Το σπίτι του πατέρα του που βρίσκεται στη Νέα Ιωνία έχει αντικειμενική αξία 180.000 ευρώ και αγοράστηκε πριν από κάποια χρόνια, καθώς η οικογένεια έμενε για 30 χρόνια σε ενίκιο. Καλέσαμε τον κόσμο και μέσα από τον τύπο και μέσα από την τηλεόρασή σας, ο οποίος παρευρέθηκε σήμερα και μετά από αυτή την κινητοποίηση και την γνωστοποίηση του γεγονότος σε όλο το Βόλο, οι τράπεζες κάναν πίσω. Τουλάχιστον είχαν πει ότι θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Κάποιες τράπεζες τελικά δεν συμφώνησαν από ό,τι φαίνεται και προχωρούν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, αυτό δεν θα περάσει. Εμείς είμαστε μια κίνηση πολιτών η οποία είναι ενάντια στους πληστηριασμούς τραπεζών και δημοσίου, γιατί αφενός μεν οι τράπεζες έχουν πάρει δισεκατομμύρια και δεν δικαιούνται να ζητάνε κάτι παραπάνω. Είναι πληρωμένα όλα αυτά που υποτίθεται ότι τους οφείλουν οι πολίτες. Αφετέρου, ομοίως και το δημόσιο, ξέρουμε το δημόσιο που πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά, οι τρύπες. Αφετέρου, οι τράπεζες είναι εταιρείες ιδιωτικές, οι οποίες λειτουργούν με παράνομο καθεστώς. Υπάρχουν αποφάσεις του Αρείου Πάγου για πανωτόκια κλπ. Που δεν τις τηρούν. Αυτά τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουν δυστυχώς όλοι. Αυτό που γίνεται λοιπόν κάθε Τετάρτη είναι ότι μαζευόμαστε εδώ έξω, εδώ στα δικαστήρια, που γίνονται πληστηριασμοί κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα και εμποδίζουμε πληστηριασμούς. Στα Κάγκελα πάντως έξω από το δικαστικό Μέγαρο Βόλου, οι συγκεντρωμένοι ανέβασαν πανό της Λαϊκής Συνέλευσης Αγίου Νεκταρίου που έγραφε «Τρόικα, τράπεζες και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παίρνουν τα σπίτια του λαού, όχι στους πληστηριασμούς αλληλεγγύοι ταξικοί».